Παρουσία τα είπε όλα. Έτοιμασε. Ναι. Όσοι είμαστε. Θα φέρουν οι Άγιοι Κάρους. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού, όλοι μαζί και το Άγιο Πνεύμα, το Σαμίου. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκτε, το Πνεύμα της Αληθείας, ο Παντακού Παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκύλωσον ημί, και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ της πικράς ημών. Αμήν. Σήμερα, στο πρόσωπο ενός Αγίου που αύριο εορτάζει, θα δούμε πώς η Εκκλησία πορεύεται μέσα στους αιώνες και θα πορευθεί από τότε που την ίδρυσε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Λέμε ότι η Εκκλησία, όχι λέμε, αλλά και είναι οικιβωτός, το πλοίο που ταξιδεύει μέσα στη θάλασσα όλων των εποχών και των γεγονότων που μέσα στους αιώνας πραγματοποιούνται. Πριν αναφερθούμε στον Άγιο τον αυριανό, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ο Κύριος όταν έδωσε το στίγμα της χνησιότητας του Κήρυγα ή των Αποστόλων που έστειλε να κηρύξουν, είπε ότι ό,τι θα πράξουν σε μένα οι Εβραίοι, τα ίδια θα βρείτε κι εσείς. Οι εμέ δίωξαν και οι μας διώξουν. Είναι ο Χριστός η κεφαλή, ο ιδρυτής της Εκκλησίας μας. Ζει στους αιώνας των αιώνων ο Κύριος μας και με κεφαλαία γράμματα και όπως θέλετε πέστε το. Ζει και η Εκκλησία επομένως την οποία ίδρυσε. Και αν λέμε της βασιλείας του Κυρίου στον ουρανό ου και στε τέλος και στη γη βεβαίως, της βασιλείας του ου και στε τέλος. Γιατί ένα ωραίο τροπάριο πρωινής προσευχής λέει, εγώ είμαι ένα πρόβατο της πίμνης σου που είναι μία, δεν είναι άλλη στον ουρανό και άλλη στη γη, με τη μόνη διαφορά ότι εδώ είναι, είμαστε, πορευόμαστε εν ζωή με το σώμα, εκεί πια είναι τα αθάνατα πνεύματα, οι Άγιοι μας και οι προφήτες και οι μάρτυρες κοντά στον Χριστό, αλλά ενωμένοι με εμάς εδώ. Επαναλαμβάνω λοιπόν, με αυτή την σκληρή πραγματικότητα, ότι ο Χριστός διώχτηκε, έπαθε, σταυρώθηκε και βέβαια αναστήθηκε. Όλοι όσοι ακολούθησαν πιστά το παράδειγμά του, πιστά το παράδειγμά του, άλλο δρόμο δεν είχαν να κάνουν.
στενή η οδός, έτσι λέει ο Κύριος, και τεθλιμμένη. Όχι μόνο στενός είναι ο δρόμος, αλλά είναι και γεμάτος ζόρια που δημιουργεί στον άνθρωπο θλίψη. Αυτή την πορεία ξεκίνησε ο Κύριος, αυτή η πορεία πραγματοποιήθηκε στους περασμένους αιώνας μέχρι σήμερα και αυτή θα συνεχίζεται στους απεράντους αιώνας μέχρι εκεί που ο Κύριος γνωρίζει. Η Εκκλησία θα είναι πάντα υπό διωγμών. Στην Εκκλησία όχι μόνο θα συναντάμε τον διωγμό, αλλά θα συναντάμε και σκάνδαλα. Είναι φύση αδύνατον να μην είναι στο χωράφι της Εκκλησίας μας μέσα σπόρος καθαρός, ρηγμένος για να φυτρώσει από τα χέρια του Κυρίου και των Αποστόλων και των Αγίων, καθαρός, αλλά και σπόρος που, από τον οποίο φυτρώνουν αγκάθια και τριβόλια, σπαρμένο στον διάβολο. Άφετε, αφήστε τα αγκάθια, είπε ο Κύριος, να μεγαλώσουν μαζί με τον καλό σπόρο. Και όταν έρθει η ημέρα εκείνη, θα στείλει τους αγγέλους του να ξεχωρίσουν τα αγκάθια για τη φωτιά και τον καλό σπόρο στις αποθήκες του. Να μην εκφράζουμε καμία απολύτως διαμαρτυρία σχετικά με το θέμα κοίταξε πως είναι η Εκκλησία, με καταλαβαίνετε καλά, το λέμε στο κοίταξε πως είναι η Εκκλησία που λένε, όπως το λέει και ο κόσμος, άνω κάτω, αυτό δεν θα πρέπει να μας παραξενεύει καθόλου. Καθόλου. Ο αγώνας και των Αποστόλων και των Διαδόχων και όλων των γενεών είναι αγώνας κατά το σκανδάλο που υπάρχουν στην Εκκλησία, κατά του εαυτού μας και κατά του διαβόλου. Άλλον αγώνα δεν έχουμε να κάνουμε. Είναι αυτός ο μοναδικός αγώνας. Θα το πω ξεκάθαρα και θα το δούμε στη βιογραφία που θα δούμε του Αγίου μέσα, όλα αυτά που συζητάμε και λέμε τώρα, ξεκάθαρα. Μεγαλώνουμε πνευματικά σε ένα χώρο μέσα που ο Κύριος μας, στην Εκκλησία εννοώ, που ο Κύριος μας επιτρέπει μα να υπάρχουν και κακώς κείμενα πρόσωπα που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Να, κακώς κείμενο πρόσωπο ήταν και ο Ιούδας στους 12 και όμως τον άφησε και συνέφαγε και ούτω καθεξής μέχρι που συνετέλεσε ο Ιούδας το έγκλημα της προδοσίας. Εμείς θα πρέπει ένα πράγμα να έχουμε, το φωνάζει η Εκκλησία μας τη Μεγάλη Εβδομάδα, θα έρθει πάλι η Μεγάλη Εβδομάδα και σε ένα τροπάριο μέσα θα ακούσουμε το ψάρι να λέει «Παύσον Εκκλησίας τα σκάνδαλα». Θα χορέψουμε όπως μας επιτρέπει ο Κύριος,
Δεν έχουμε να κάνουμε διαφορετικά. Να δούμε λοιπόν, αυτό που είπε ο Κύριος μας, συντελείται, γίνεται. Δεν θα το πω εγώ απλώς προφητεία, λέμε και μιλάμε για τα κακώς κείμενα που γίνονται από πρόσωπα της Εκκλησίας μέσα στην Εκκλησία. Πρέπει να γίνονται, το πρέπει λέμε όχι, αλλά γιατί γίνονται. Και ακόμη κάποτε δεν πρέπει να δουν τα μάτια μας την Εκκλησία να έχει πρόσωπα που ομονοούν μεταξύ τους, και ότι όχι ομονοούν αλλά έχουν και αγάπη και είναι δεμένοι μεταξύ τους. Βεβαίως είναι μια ευχή που όσοι την καταλαβαίνουν προσεύχονται για να νιώθουν αυτή τη ζασιά, όσοι δεν καταλαβαίνονται θα σκανδαλίζονται στους αιώνας των αιώνων. Γιατί ο Κύριος μας έτσι παραχώρησε να είναι η Εκκλησία του, μέσα σε μία ανακατοσούρα. Και μου λέγει ένας πνευματικός ότι ιδού η δύναμη της Εκκλησίας, μέσα από τις ανθρώπινες αδυναμίες και μέσα από τα σκάνδαλα που θα έπρεπε να έχει καταποντιστεί, είναι όρθια και εσύ. Από εκεί φαίνεται η θεϊκή της προέλευση. Εμείς οι άνθρωποι που είμαστε μέσα στην Εκκλησία είμαστε γεμάτοι δυναμίες. Κανονικά, το λέω, εμείς οι άνθρωποι δεν είναι μόνο εμάς, εννοώ τους πάντες όσοι μπαίνουν στην Εκκλησία μέσα. Κανονικά θα έπρεπε, αν κρίνουμε με βάση τις αδυναμίες μας, να μην υπάρχει Εκκλησία. Κι όμως, προσέξτε, είπε ο Γαμαλιήλ, όταν είχαν τον Πέτρο και τον Ιωάννη νομίζω και τους έκριναν επειδή κήρυταν στο όνομα του Χριστού, ο Γαμαλιήλ είπε, προσέξτε μήπως κάνετε καμία πράξη σε βάρος αυτών και αυτοί κηρύττουν από το Θεό εκείνο που κηρύττουν, οπότε εσείς πολεμάτε τον Θεό και δεν πολεμάτε ανθρώπους. Αν δεν είναι από το Θεό, ήρθαν άλλοι, πέθαναν, ξεχαστήκανε, και άλλοι ήρθαν, πέθαναν, ξεχαστήκανε. Λοιπόν, το ίδιο γίνει με αυτούς, άμα δεν είναι από το Θεό. Μην τους πειράζετε. Και η Εκκλησία μας πορεύεται 2000 χρόνια. Αύριο λοιπόν η Εκκλησία μας γιορτάζει τον Άγιο Ταράσιο, Άρχιεπίσκοπο Κωνσταντινούπολεως. Αυτά που είπα ήταν πρόλογος. Αυτό που θα πω είναι η βεβαίωση του προλόγου. Αυτό λοιπόν ο Άγιος Ταράσιος. Συγγνώμη, σήμερα δεν είναι. Αύριο 25, πότε, πότε, σήμερα. Ναι. Κατακόντων από επιφανή οικογένεια. Δηλαδή λαμπρή και αριστοκρατικά, θα λέγαμε οικογένεια, με καλό νοούμενο το αριστοκρατικά οικογένεια. Όχι πως το νοούμε σήμερα εμείς. Τα μέλη της οικογένειας όλοι έφεραν το όνομα του Πατρικίου. Ήταν ένας τίτλος επίσημος και ήταν αξίωμα την εποχή εκείνη. Πατρίκοι ήσαν όσοι ανήκαν και σε αγωγή και σε μόρφωση, αλλά εδώ θα προσθέσουμε και ήθος και ευγένεια είχε η οικογένεια του Αγίου Ταρασίου. Από τον πατέρα του, ο Άγιος Ταράσιος, κληρονόμησε, επειδή ήταν δικηγόρος, κληρονόμησε από τον πατέρα του την ακεραιότητα του χαρακτήρα του και τη συμπάθεια πάντοτε προς τους αθώους ανθρώπους, τους οποίους και πάντοτε προστάτευε.
όταν ήταν λαϊκός, μιλάω τώρα. Από τη μάνα του, επειδή οι γυναίκες διαθέτουν συνέστημα περισσότερο από τον άνδρα. Και αν κάνουμε ένα γκάλωπ θα δούμε ότι περισσότερο οι γυναίκες πιστεύουν σήμερα και λιγότερο οι άνδρες. Στο εκκλησίασμα είναι πιο πολλές οι γυναίκες, πιο λίγοι οι άνδρες. Λοιπόν, η μητέρα του Αγίου Ταρασίου κληρονόμησε στο γιο της ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο θησαυρό. Την Ευλάβεια προς τα θεία. Ευλάβεια. Να έχει σαν πολύτιμο διαμάντι μέσα ο Άγιος την πίστη προς το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αισθανότανε ευλάβεια και λύγιζε μπροστά στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Παραλαμβάνω, αυτό το απέκτησε από τη μητέρα του. Εκτός από την παιδεία τη θρησκευτική που από τη μάνα του κυρίως εις τη μάνα του κυρίως το φίλι απόκτησε και μόρφωση άλλη άλλων γνώσεων έξω εκκλησιαστική, έξω χριστιανική που βέβαια συνδύασε και τη μία και την άλλη επαγαθώ για το καλό του εαυτού του και το καλό των ανθρώπων. Είναι αυτό που λέει ο Κοσμάς ο Ετωλός. Χτίστε σχολεία να μάθουν τα παιδιά σας γράμματα, επί τουρκοκρατίας μιλάμε τώρα, για να ανοίξουν τα μάτια τους για να διαβάσουν το Ευαγγέλιο. Όχι μόνο να μάθουν γράμματα για τα γράμματα, αλλά για να ανοίξουν τα μάτια να ξέρουν τι λέει το Ευαγγέλιο και να πιστέψουν. Έλαβε και εκείνος αξιώματα σαν λαϊκός που ήτανε μέσα στα ανάκτορα και έζησε στα χρόνια της ειρήνης, ήτανε αντιβασίλισσα γιατί δεν υπήρχε αυτοκράτορας και του Κωνσταντίνου του έκτου που ήταν γιος της ειρήνης, επαναλαμβάνω, γιος της ειρήνης. Όλα τα θέματα ο Άγιος Ταράσιος, παρά τα αξιώματα που διέθετε και παρά την επιφάνεια που είχε στον κόσμο ως άνθρωπος ευγενής, ετούτης όλα μα όλα τα θέματα τα ανέφερε στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δεν υπήρχε θέμα, δεν υπήρχε πρόβλημα που να μην αποτινόταν στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού για να λάβει την απάντηση και την λύση. Είπα, τον είχε μάθει η μητέρα του. Την εποχή που έζησε ο Άγιος Ταράσιος προηγήθηκε σαν πατριάρχης ο Παύλος ο δεύτερος, ο τέταρτος. Ο τέταρτος. Δηλαδή πατριάρχευσε ο Παύλος ο τέταρτος το 780 μέχρι το 784, μόνο 4 χρόνια. Και ξέρετε γιατί? Γιατί είχε ξεσπάσει από χρόνια μία μεγάλη αναταραχή μέσα στην Εκκλησία. Όλοι έχουμε ακούσει για το κίνημα εκείνο της οικονομαχίας που κίνημα που έπαιναν μπροστά στο κίνημα οι αυτοκράτορες για να πολεμήσουν την Εκκλησία ή καίγοντας ή σκίζοντας ή ποδοπατώντας τις Άγιες εικόνες της Εκκλησίας μας. Έλεγαν δεν χρειάζεται, είναι ιδωλολατρία το πρόσχημά τους και η πρόβασή τους. Αυτό. 4 χρόνια λοιπόν
πατριάρχησε ο Παύλος, λέω, ναι, ο τέταρτος, επηρεάστηκε και αυτός. Και λίγο κατρακύλησε προς την πλευρά των οικονομάχων. Προς την πλευρά των οικονομάχων. Βέβαια, τόσο όσο χρειάστηκε να καταλάβει ότι κακώς έπραξε και έγινε την πλάστηγα προς την πλευρά των οικονομάχων, εκείνων που πολεμούσαν τις εικόνες που έχουμε σήμερα στην Εκκλησία μέσα εμείς. Και υποβάλλει την παρέτησή του στην ειρήνη, την αυτοκρατόρησα, και στο γιο της, του Κωνσταντίνου τον έκτο. Υποβάλλει ο Παύλος ο τέταρτος και αποσύρεται σε ένα μοναστήρι να μονάσει. Δεν μπορώ, δεν αντέχω. Η εποχή είναι ταραγμένη, δεν είμαι ικανός να τα βγάλω πέρα. Και ζήτησε να κάνουν πατριάρχη τον Ταράσιο. Λαϊκός. Λαϊκός. Λαϊκός ήταν, παρακαλώ. Δεν ήταν κληρικός καθόλου. Τον πρότεινε βεβαίως και πρώτα απ' όλα ο παρετούμενος, Παύλος ο τέταρτος, η Ειρήνη Αθηναία, ο γιος της, ο λαός ολόκληρος και βέβαια και οι ιερείς που προσέγγιντο με αυτούς. Δεν δέχτηκε ο Άγιος Θαράσιος ως λαϊκός όν, αλλά και επειδή σαν Άγιος έβλεπε βαρύ το φορτίο που πρόκειται να σηκώσει. Όχι επειδή δεν ήθελε να το σηκώσει. Να έχουμε υπόψη μας ότι όλοι οι Άγιοι, τα αξιώματα τα εκκλησιαστικά δύσκολα τα έπαιρναν στην πλάτη τους. Φοβόντουσαν να πάρουν τα αξιώματα. Και φοβόντουσαν γιατί έβλεπαν σαν τον Ισαΐα τον προφήτη, παραδείγματος χάρη, τον καλεί ο Κύριος να πάει να κηρύξει και λέει, μα εγώ Κύριε είμαι άθλιος και αμαρτωλός. Πώς είναι δυνατόν με ακάθαρτα χείλη εγώ να μιλήσω για το όνομά σου. Και παίρνει ο Κύριος, λέει, μια φωτιά από το ουράνιο θυσιαστήριο, Αγιο Πνεύμα προφανώς, του βάζει στα χείλη και του λέει, κάγκελε στα χείλη και γλυκάθηκε από μέσα ο προφήτης Αΐας. Πήγαινε, είμαι μαζί σου. Παίρνουν πάντοτε οι Άγιοι, οι όντως Άγιοι, τη μαρτυρία στην πράξη από τον Θεό και μετά πορεύονται. Τελικά δέχτηκε και πήρε το και έγινε ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης. Αλλά με μία μόνο προϋπόθεση. Επειδή οι οικονομάχοι είχαν ταράξει κυριολεκτικά, φτάνει να σας πω ότι κράτησε η οικονομαχία και έστειλε στον Άδη, όχι στον Άδη, στην άλλη ζωή, πολλές ψυχές ανθρώπων που είχαν θερμή και καυτή πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. 130 χρόνια κράτησε. 130 χρόνια η Εκκλησία ήταν σε διωγμό. Γιατί οι οικονομάχοι είχαν οι επικεφαλής αυτοκράτορες. Με τα στρατεύματα συνελάμβαναν στα μαρτύρια. Ομαδικά. Για να έχουμε τις εικόνες σήμερα εμείς που τις έχουμε, στα εικονοστάσια τις έχουμε χάρη στους αγώνες εκείνων που έδωσαν τη ζωή τους για να στέκονται γονείς και να προσκυνάμε. Δεν προσκυνάμε ούτε ξύλο ούτε φύλλο, αλλά ο δικός μας ασπασμός, η προσκύνηση που κάνουμε στις εικόνες μεταβαίνει από την εικόνα στο πρόσωπο το εικονιζόμενο. Όταν εγώ προσκυνόταν Κωνσταντίνο ή ο καθένας μας κάποια εικόνα, το πρόσωπο τιμάμε και προσκυνάμε που είναι στον ουρανό.
Και εικονίζεται στην εικόνα. Πλην όμως, έχουμε εικόνες σήμερα και στους αιώνες χαριτωμένες και θαυματουργές πέρα για πέρα, που αποδεικνύεται ότι μέσα από τις εικόνες δράει η χάρη του Θεού και λέει το χριστιανό το γένος. Ή έχω λάθος? Όλοι έχουμε ζήσει, έχουμε δει τέτοιες εικόνες με τα μάτια μας και έχουμε δεχθεί και τα νάματα, τα θαυματουργικά από τις εικόνες αυτές. Επαναλαμβάνω, οι εικόνες λοιπόν για 130 χρόνια περισσότερο ήσαν κατεβασμένες από τα τέμπλα και σπάνια ανεβασμένες. Να σας θυμίσω, όσο και πάει και στο όρος, την πόρτα Ήτισσα. Είναι περιπέτεια οικονομαγίας και βρίσκεται για τον όρος. Το ξέρετε πολύ καλά. Και γίνεται το μεγαλύτερο πανηγύρι σαν και τον όρος. Λοιπόν, ζήτησε λοιπόν ο Άγιος Θαράσιος, θα αναλάβω, αλλά θα γίνει οπωσδήποτε σύνοδος. Οικουμενική σύνοδος. Για να αποκατασταθούν οι εικόνες, να μπουν πάλι στη θέση τους. Και βέβαια ο Αυτοκράτορας του έδωσε το λόγο και έτσι και έγινε. Έγινε σύνοδος, βεβαίως θα δούμε παρακάτω τα περί συνόδου, αλλά ορισμένα πραγματάκια για το πρόσωπο του Αγίου μας είναι αναγκαία. Καταρχάς, ήταν μιμητής της ζωής του Χριστού. Παραλαμβάνω, μιμητής της ζωής του Χριστού. Μας θυμίζει ο Άγιος Θαράσιος τον Κύριό μας που είπε χαρακτηριστικά «Ουκ ήλθον διακονηθήνε, αλλά διακονήσε». Δεν ήρθα για να με υπηρετήσετε εσείς, αλλά ήρθα για να σας υπηρετήσω εγώ. Και όντως ο Κύριός μας μας διακόνησε μέχρι θανάτου. Άρα και ο Άγιος Θαράσιος σαν μιμητής του Κυρίου διακονούσε τους πιστούς με φόβο και με τρόμο, γιατί στόχευε να οδηγήσει τις ψυχές που ανέλαβε στη Βασιλεία του Θεού. Στόχευε να τις οδηγήσει στη Βασιλεία του Θεού. Άρα ήταν ο διάκονος όλων και δεν ανεχόταν, λέει ο βιογράφος του, να του προσφέρουν ακόμα και τις πιο συνηθισμένες υπηρεσίες σαν επίσκοπος που ήταν, σαν αρχιεπίσκοπος που ήταν. Τις πιο συνηθισμένες είναι ένα ποτήρι νερό, παραδείγματος χάρη. Ήθελε να διακονεί, να μην διακονείται. Εγώ γάρ ημί, θυμόμαστε τη μεγάλη Πέμπτη, μεγάλη Δευτέρα, γιατί δεν ξέρω ποια μέρα είναι. Ο εν μέσω ημών διακονών. Ανάμεσά σας, είπε ο Κύριος στους Αποστόλους, είμαι ο εκείνος που σας διακονεί, που σας υπηρετεί. Έτσι έκανε και αυτός. Η ζωή του, όσο έζησε, την πέρασε μέσα στις αρετές της νηστείας, των αγρυπνιών, όχι της αγρυπνίας, των αγρυπνιών, των προσευχών μέσα αγρυπνίας και τη μελέτη της γραφής μέσα αγρυπνίας. Ήταν δηλαδή μια λαμπάδα και ένα φως αναμένο μέρα νύχτα. Μέρα νύχτα. Γι' αυτό και Άγιος, μεγάλος Άγιος η Εκκλησία μας είναι, μέρα και νύχτα. Βέβαια το συγκινητικό είναι βέβαια ότι έκτισε άσυλα και φτωχοκομεία, αλλά έπαιρνε μέρος σε τραπέζια φτωχών που αυτός τα πλήρωνε και τρώγανε οι φτωχοί
και για να τιμήσει, λέει, τους φτωχούς, πήγαινε με τα ρούχα τα αρχιερατικά. Που αλλού δεν τα φόραγε. Για να τιμήσει το φτωχό, το ανακένδυτο, το πεινασμένο, πήγαινε σαν στολίδι να στολίσει το τραπέζι τους. Ο Άγιος Θαλάσσιος είναι αυτός. Και μοίραζε, λέει, απλόχερα σε όλη τη φτωχολογιά. Είχε μάλιστα κανονίσει να δίνεται ένα μηνιάτικο μικρό εισόδημα σε εκείνους που δεν είχαν. Εισόδημα, επαναλαμβάνω, σε εκείνους που δεν είχαν. Πραγματικός πατέρας της Εκκλησίας. Όπου έβλεπε πολυτέλεια, ειδικά μέσα στο Ράσο, μέσα στους κληρικούς, πολυτέλεια, έπεφτε τσεκούρι. Δεν την ενεχόταν η πολυτέλεια μέσα στον κλήρο. Δηλαδή, πως λέμε με άλλη λέξη, ήταν λαύρος, δηλαδή γεμάτος φωτιά. Επειδή έζησε, επαναλαμβάνω, σαν λαμπάδα αναμένη και μας θυμίζει εκείνο που είπε ο Χριστός, ημείς εστέ το φως του κόσμου. Ήταν το φως του κόσμου. Στη πράξη, ο ποιήσας και διδάξας, λέει ο Κύριος, ήταν το φως του κόσμου στην πράξη. Γι' αυτό πάρα πολλοί νέοι τον ακολούθησαν στον δρόμο του. Βλέπετε, η Εκκλησία φωνάζουν οι τηλεοράσεις, κάνουν να πλησιάσουν, λέει, την νιώτη, οι ιερωμένοι μας και τα λοιπά. Οι νέοι δεν πλησιάζονται με άλλον τρόπο. Παράδειγμα Παΐσιος. Στην ερημιά ήταν του όρους και την έκανε πολιτεία την ερημιά. Ανεποκατεβαίνανε ο κόσμος. Και κυρίως Παναγιώτη, ναι, κυρίως ναι. Δεν είναι το θέμα να του πεις, να του κάνεις τα αγούστα τα λουνού. Όχι, δεν το τραβάς έτσι. Το σφραίνεται ο άλλος. Είναι να δει ο άλλος εσένα ότι είσαι ζωντανή λαμπάδα που καίς και φωτίζεις και θα έρθει στο φως όλο τρεχάλα. Και θα γίνει και αυτός, θα πάρει λίγο φως από το φως το δικό σου και θα αλλάξει τη ζωή του. Έτσι ήταν ο Άγιος Θαλάσσιος. Ήταν το φως με τα έργα του και τα λόγια του ήσαν δεύτερα και πολύ πιο δεύτερα. Γιατί λέει υπάρχει λόγος, όχι του στόματος, που ακούγεται στα αυτιά, αλλά υπάρχει λόγος πολύ πιο ηχηρός, πολύ πιο δυνατός από εκείνον που μπορεί να βγάλει δυνατότερη σάλπιγγα. Αλλά αυτός βγαίνει από ένα έργο χριστιανικό που γίνεται κρυφά και το βγάζει στο φως ο Κύριος και ακούει την υπομονή ολόκληρη. Τι λέμε στο κοινωνικό, αν το προσέξουμε, λέμε σε ένα από τα κοινωνικά της Εκκλησίας. Και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Δηλαδή, ό,τι αυτοί έπραξαν αφού το έζησαν σαν χριστιανική δασκαλία, αυτό χωρίς να το κηρύξουν, μεταδόθηκε στα πέρατα της οικουμένης. Αυτός ήταν ο Άγιος Θαλάσσιος. Πολλοί από τους νέους που τον άκουσαν, τον ακολούθησαν και στο βίο. Έγιναν μονάχοι, έγιναν επίσκοποι και άγιοι της Εκκλησίας μας. Βλέπετε, εκ του καρπού το δένδρον γινώσκεται. Από το καρπό φαίνεται το δένδρο. Δένδρο ο Άγιος Θαλάσσιος, καρπός άλλοι άγιοι και επίσκοποι και αυτοί στη σειρά.
γιατί πήραν τα μαθήματα από τον πατέρα τους, τον Άγιο Ταράσιο. Ο Πατριάρχης έκανε, όπως του είπε, όπως συνοήθηκε την σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη, για να κανονίσει το θέμα με τις εικόνες. Θα μπουν πάλι στις θέσεις τους. Αλλά όρμησαν, λέει, οι εικονομάχοι μέσα στην εκκλησία, έκαναν ταραχές και δεν έγινε η σύνοδος εκεί, στην Κωνσταντινούπολη. Αργότερα όμως επανελήφθη η σύνοδος το 787, 787 στη Νίκαια και αποκατέστησε τις εικόνες. Και να ξεδάκουμε υπόψη μας ότι γιορτάζουμε και την ημέρα των Ισαποκατάστασης εικόνων. Εδώ τη Μεγάλη Σαρακοστήπα και τώρα, την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Την πρώτη Κυριακή των νηστείων. Μπαίνει η νηστεία, η πρώτη Κυριακή λέγεται Κυριακή της Ορθοδοξίας. Λοιπόν, για να μην... Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Περνάει από το λογισμό μας ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Αυτή τη στιγμή, όταν θέλουμε να περιγράψουμε και ένα μέρος της ζωής του Αγίου Ταρασίου. Γιατί? Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος φώναζε «Ουκ εξεστήνση έχει την γυναίκα του αδερφού σου! Δεν επιτρέπεται σε σένα, βασιλιά, να έχεις γυναίκα, τη γυναίκα του αδερφού σου!» Ήτανε ελεκτικό το κήρυγμα του προφήτου Ιωάννου, του Προδρόμου, ελεκτικό και του Αγίου Ταρασίου. Γιατί? Διότι ο Αυτοκράτορας χωρίζει τη γυναίκα του, τη Μαρία, την Αρμενία και παίρνει μία υποκόμισά της και καλεί να του κάνει το γάμο ο Άγιος, τον Άγιο Ταράσιο. Σίγουρα ο Άγιος Ταράσιος ξυφούλκησε και στράφηκε εν ρήματι και εν πράξη και με το λόγο και με την πράξη κατά του Αυτοκράτορα. Αρνήθηκε. Και τον έδεσε υπό περιορισμό τον Άγιο Ταράσιο. Οι Άγιοι δεν λυπούνται να ελέγξουν όπου κι αν βρίσκεται η παρανομία. Αυτό να λέγεται. Ο Άγιος θα κάνει το έργο του και επιποινή θανάτου. Άλλωστε γι' αυτό είναι και Άγιος. Να θυμηθούμε και τον Άγιο Βασίλειο που πήγε και του λέει να γίνεις αριανόφρονας, ένας άρχοντας του Αυτοκράτορα, και του λέει δεν είναι δυνατόν. Πρώτη φορά ακούμε επίσκοπο να λέει στον Αυτοκράτορα όχι. Τότε δεν θα ήταν επίσκοπος αυτός που δεν είπε όχι. Οι επίσκοποι ορφαίνουν άσχημα. Ο Άγιος Αυρός Μεδιολάνων κλείνει την πόρτα να μην περάσει ο Αυτοκράτορας που είχε σφάξει στη Θεσσαλονίκη ένα σωρό κόσμο. Όχι, δεν μπεις μέσα, μόλις να στα χέρια σου αίμα, τέρμα, σκότωσε με και πέρασε. Δεν τολμούσε. Αναστήματα που τα καταγράφει η ιστορία. Τέτοιο ανάστημα ήταν και ο Άγιος Ταράσιος. Τον έδεσε σε περιορισμό. Βέβαια και τη γυναίκα του ο Αυτοκράτορας την έκλεισε σε μοναστήρι για να την κάνει μοναχή ώστε να πάρει αυτήν που ήθελε. Όμως δεν ήταν θέλημα Θεού ο Άγιος Ταράσιος να πεθάνει μέσα στον περιορισμό. Έπρεπε να λάβει την ελευθερία του κατά το θέλημα του Θεού και συνεχεία να δράσει, να τελειώσει το έργο του. Να θυμηθούμε τον Κύριο, λέει, τον κυνήγησαν να τον πιάσουνε και ο Κύριος εκρύβει, λέει, κρύφτηκε για να μην το πιάσουνε. Γιατί δεν είχε τελειώσει το έργο του ακόμα. Όχι, φοβήθηκε το θάνατο, όταν ήρθε η ώρα, ειδού εγώ είμαι. Ο Ιούδας και η παρέα που είχε μαζί του πήγαν να το συλλάβουν, ποιο ζητάτε, σου τον έσωρο, εγώ είμαι. Άφετε αυτούς, τους μαθητές μου, άσε τους, λέει. Και ο Άγιος Ταράσιος βεβαίως με την ώρα του, αν ήταν να πάει,
θα πήγαινε. Δεν ήταν το να πάει, όμως έπρεπε να συνεχίσει το έργο που είχε αναλάβει. Εκεί που έπνεε μένεα, που ήταν σκληρός, πιο σκληρός από το σίδερο, μάλιστα καυτερός σαν κόκκινο σίδερο που καίει και δεν πλησιάζει κανείς, ήτανε στο θέμα της συμμονίας. Της συμμονίας. Το εξηγώ για να το καταλάβουμε. Όταν έβλεπε επίσκοπο να χειροτονεί παπά και να τα βάζει στο χέρι, τότε στρεφόταν εναντίον του με όλη τη δύναμη της ψυχής του. Όταν έβλεπε το ίδιο να απολύτει και να αγοράζει τον Χριστός στα μυστήρια, το ίδιο έκανε. Λέγει εδώ ότι ο αυτοκράτορας τότε εξοργισμένος διέταξε τον περιορισμό του Ταρασίου, απαγορεύοντας να επικοινωνεί οποιοδήποτε μαζί του. Ένα αυτό. Ο Άγιος Ταράσιος, όταν απόκτησε την ελευθερία του, αφόρησε τότε, όταν βγήκε από τον περιορισμό και τη φυλακή, αφόρησε τότε τον... Α, δεν σας το είπα, το ξέχασα. Παντρεύτηκε τελικά και πήρε τη δούλη του αυτοκράτορας. Με άλλον ιερέα. Με άλλον ιερέα, τον οικονόμο της Μεγάλης Εκκλησίας, τον Ιωσήφ. Έναν άλλο, το έβαλε, ήταν λέει εκείνος, ραδιούργος λέει εδώ, το ραδιούργος ιερέας Ιωσήφ. Ραδιούργος σημαίνει της πονηριάς εντελώς, του, θα λέγαμε, της τρικλοποδιάς. Διπλωμάτης. Τη τριπλοποδιά, ο ραδιούργο είναι πάστα. Ραδιούργο, δεν είναι. Τελείωσα. Ραδιούργο. Λοιπόν, δεν άρχισε όμω λέει να έρθει η κρίση του Θεού και στο πάντρεσε λοιπόν εκείνο, ο Ιωσήφ ο ιερέα, έρχεται, ελευθερώνεται ο Άγιο Ταράσιο, τον βάζει στη μόνωση τον Ιωσήφ, τον ραδιούργο. Αμέσω η κακή πάστα. Χφυλοχρήματοι και ραδιούργοι δεν είχαν θέση στο περιβάλλον του και μακριά από το περιβάλλον του. Αυτό λέει αυτοί που τα πιάνουν για να πουλήσουν τα Άγια Μυστήρια, λέγονται συμμονιακοί. Συμμονιακοί. Η πράξη λέγεται συμμονία. Εναντίον αυτής της πραγματικότητας στάθηκε με όλη τη δύναμη της ψυχής του. Εναντίον του αυτοκράτορα, εναντίον των ιερέων, εναντίον παντός κακός κειμένου εν τη εκκλησία. Μην θέλουμε να βρούμε Άγιο που να μην έχει τέτοια γνωρίσματα. Και αν και ο Σίδερος ο Πλουσιώτης που ήταν στη Λέμο και δεν ήρθε στον κόσμο ποτέ, αν διαβάσετε επιστολές του, θα δείτε στέφεται προς αυτοκράτορας, προς ιερωμένους, προς πατριάρχη κλπ. Που τους ελέγχει. Από την έρημο που ήταν, έγραφε και τη σύλλεγε. Όταν λοιπόν τελικά η Εκκλησία βρήκε την ειρήνη με άλλον αυτοκράτορα, πέθανε ο Κωνσταντίνος, μάλλον δεν πέθανε, δολοφονήθηκε ο Κωνσταντίνος ο Έκτος. Είχε δει στον ύπνο του ο Κωνσταντίνος ο Έκτος τον Άγιο Ταράσιο και του είπε θα σε τρυπήσει με σπαθί, κάποιος του είπε και το όνομα, κάποιος Μιχαήλ. Και όντως, τον δολοφόνησε ένας του περιβάλλοντος του, Μιχαήλ, ο τραυλός, και πήρε το θρόνο εκείνος. Ώστε και εδώ να φαίνεται καθαρά του Κυρίου ο λόγος, που είπε στον Πέτρο την υγεία της προδοσίας, βάλε Πέτρο τη μάχαιρα στη θήκη. Για τη μάχαιρα έδωκες, μάχαιρα θα λάβεις. Ο Άγιος Ταράσιος αναθεμάτησε αμέσως τον Ιωσήφ. Τον αναθεμάτησε. Υπήρχε ένα μοναστήρι
μοναστήριο Ορθόδοξο που είχε το όνομα Στουδίτες, η μοναχή Στουδίου. Επειδή ξεκίνησε ο Ιερός Αράσιος στη δεύτερη φάση με ηρεμία, δεν πήρε αμέσως, θα λέγαμε, ξυστρή για να διώξει όλους εκείνους που πολεμούσαν τις εικόνες, αλλά πήγε με πνεύμα ειρήνης και αγάπης. Αυτοί μούδιασαν οι Στουδίτες που ήταν υπερορθόδοξοι και τη συμπεριφορά του Αγίου αυτή προς τους αιρετικούς εκείνους δεν την πήγαιναν και τόσο κάτω. Όμως απεδείχθη με την υπομονή ότι καλά έπραξε και τους τράβηξε με το μέρος του. Ο Άγιος Αράσιος. Μετά από 20 και χρόνια αρχιερατεία σαν Πατριάρχης του Ιερουσαλήμ, 22 περίπου χρόνια, ασθενή βαρέως και πέρασε και λίγα χρόνια με επώδυνη αρρώστια. Τώρα η λέξη επώδυνη λέμε σήμερα εμείς τον καρκίνο. Τι θα ήτανε, κάτι ανάλογο που του προσεγγίσουν φρικτούς πόνους. Λέει, παρά τους πόνους που τραβούσε ο βιογράφος, δεν έμενε χωρίς να λειτουργείται. Πήγαινε άρρωστο στην εκκλησία. Γιατί, ένα να ξέρουμε, ότι ή παράδεισος ή εκκλησία το ίδιο είναι. Το ίδιο πράγμα είναι. Είναι εκεί ο μεγάλος παράδεισος που τον βιώνει πια ζωντανά η ψυχή του ανθρώπου, εδώ είναι ο μικρός παράδεισος που τον βιώνει εις μικρογραφία την εκκλησία μας. Παραχωρεί ο Θεός και παίρνει μυρωδιά και παίρνει αίσθηση και παίρνει και γεύση εδώ εν ζωή που βρίσκεται ο άνθρωπος της Άνω Βασιλείας. Διαφορετικά δεν θα είχε λόγο να υπάρχει. Παίρνει αίσθηση. Και ξέρετε πότε πέθανε? Να τα ακούσουμε λιγάκι, γιατί αξίζει το λόγο. Μέσα στην εκκλησία βρισκότανε, με την καθαρή συνείδηση ενώπιον του Θεού, αποθούσε, έσπρωγνε, γιατί έχασε την ομιλία του στις τελευταίες στιγμές, και έσπρωγνε με το χέρι τα δαιμόνια. Τα έβλεπε και τα έσπρωγνε. Γιατί δεν ήταν πλέον σε θέση να μιλήσει. Και όταν στην εκκλησία άρχισε να ψάλεται ο στίχος του Δαβίδ, «Κλείνον Κύριε το ούσου και επάκουσόν μου». Ψάλεται ένας στίχος του Δαβίδ και στην επρόσημη ακολουθία. Και λέει αυτός. Λέει, «Κύριε, κλείνον το ούσου, βάλε το αυτί σου και άκουσέ με». Πώς, αφού δεν μιλάει, πώς θα το άκουσε? Αφού λέει έχασε την ομιλία του. Πώς τον άκουσε, ρε Ιωσή? Η Παναγία τον άκουσε. Η Παναγία πώς άκουσε το... Πέστε το, τον Αρχάγγελο που έφερε το μήνυμα ότι θα γίνει στο Χριστό. Με τούτα τα αυτιά τον άκουσε? Όχι. Τον άκουσε με εδώ. Με την καρδιά, με την ψυχή, εκεί. Εκεί παρουσιάστηκε μέσα, ολοζώντανος. Και με τα μάτια βέβαια να μιλούσε αυτό. Δεν μιλούσε τούτο το πράγμα εδώ. Και εδώ ο Άγιος, την ώρα που ακούστηκε «Κλείνον το ούσου Κύριε και επάκουσόν μου», η μακαρία του ψυχή ελευθερώθηκε από το δερμάτινο χιτώνα, από το σώμα, και υψώθηκε να συναντήσει τις αιώνιες μονές, συνοδευμένη από τα δάκρυα όλης της πόλεως. 18 Φεβρουαρίου πέθανε και ταφιάστηκε 25 Φεβρουαρίου. Στη μονή του και το λάδι της κανδύλας που έκαιγε μπροστά στον τάφο επιτέλεσε κατόπιν πλήθος θαυμάτων. Αυτός είναι, δεν μας λέει ο βιογράφος και εγώ δεν ξέρω να σου απαντήσω. Δεν μας λέει. Μας λέει όλα τα άλλα που είναι τόσο χρήσιμα,
Ναι. Πάντως σε μεγάλη ηλικία από ό,τι λέει το συλλαξάρι εδώ μέσα. Σε μεγάλη ηλικία. Όταν... Λοιπόν. Θα ρωτήσω κάτι. Όταν αθεματάει κάποιον, αυτός που στεφάνωσε τον αυτοκράτορα, τον αθεμάτησε ο... Ναι, αρχιεπίσκοπος. Ναι. Δεν αμαρτάνει. Να αναφέρουμε ένα άλλο παράδειγμα για να δούμε. Λέει ο Απόστολος Παύλος, όταν κάνει μια πράξη ένας Άγιος, έχει πάρει το μήνυμα από πάνω και κάνει αυτό που κάνει. Και έχει γνώση την πορεία εκείνου που αναθεματίζει. Δηλαδή, αναθεματίζει κάποιον, γιατί του λέει ο Θεός, αυτός αν ζήσει παραπάνω θα γίνει χειρότερος, τον λυτρώνεις από τα παραπάνω βάσανα που έχει να πληρώσει στη ζωή την άλλη. Και επομένως, είναι καλύτερο για αυτόν. Ο Κύριος διαλέγει την καλύτερη στιγμή για να πάρει τον κάθε άνθρωπο. Δεν διαλέγει τη χειρότερη στιγμή. Και ο πιο μεγάλος εγκληματίας να είναι, θα του βρει την πιο κατάλληλη στιγμή για να τον καλέσει να πάει εκεί που θα πάει. Για να πάει στη θέση που έχει διαλέξει, όχι που τον στέλνει ο Θεός. Εκεί που τον έχει ορίσει. Εκεί που τον έχει ορίσει. Εκεί που έχει ορίσει ο ίδιος. Ναι. Όχι ο Θεός. Εγώ, τον εαυτό μου χωρίσει. Ναι. Εγώ ίδρυμα πηγαίνω μόνος μου. Ο ληστής με ένα μνήστητη δεν πήγε στον παράδεισο. Ο ληστής με ένα μνήστητη, μόνο μνήστητη είπε και πήγε στον παράδεισο. Ο ληστής είπε ένα μνήστητη τάκι που να μαζέψεις δεν ξέρω πόσους που λένε ήμαρτον, ναι. Δεν φτιάχνεις το μνήστητη του ληστή. Όχι. Για να το έχει η εκκλησία μας και να λέει, να λέει στον καθένα μας, η εκκλησία μας λέει, βλέπεις το ληστή. Ένα μνήστη τι είπε, όπως το είπες εσύ. Βλέπεις την πόρνη. Χωρίς καλύτερα. Βλέπεις τον τελώνη. Μας τα έχει παραδείγματα που σημαίνει ο Κύριος που έχει και βλέπει στην καρδιά του καθενός μέσα ότι είδε μια μετάνοια που δεν τη φτάνει ανθρώπινη λογική. Γι' αυτό είπε αυτό. Πώς είπε στην άλλη, ναι. Ω γίνε μεγάλη σου η πίστης. Δηλαδή εμείς βλέπανε γύρω. Δεν βλέπανε, το έβλεπε ο Κύριος όμως. Έτσι, αυτό έχει. Εύχομαι του Αγίου να έχουμε την ευχή και να ξέρουμε την εκκλησία μας πορεύεται μέσα σε σκοπέλους και αγκάθια και σε πολέμους και οτιδήποτε άλλο. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, η εκκλησία είναι αυτή που βρίσκεται μέσα στο πέλαγος και ταλαιπωρείται σαν πλοίο, αλλά δεν καταποτίζεται. Τίποτα άλλο. Έχει κανείς να πει κάτι, ευχαρίστως. Εγώ έκλεισα το θέμα. Να κάνουμε το ευχή μας. Και να πάμε στο καλό. Και να δευτεία πάλι 6,5 ώρα θα είμαστε. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αφάραντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αφάραντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αφάραντος ελέησον ημάς. Πάτερ ημών ο εγγύης ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου. Ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει ημίν σήμερον, και άφησε ημίν τα οφελήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το κοκκινό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Την προηγούμενη δεν ξέρω κάνατε. Όχι, όχι. Λόγω της παγωνιάς της μεγάλης. Ξέρω και την πόδι κάποιοι. Όχι, όχι. Δεν μπορείτε να χέρει κανείς. Κανείς δεν έκανε λόγο. Τι να το πω. Είμαστε και γέρα ανθρώπινα. Τα μισή μας. Δεν είναι πένει από τόσο φίλος.